Εφαρμογής του σήμερα, αλλά ουσιαστικά είναι η επίσημη εργάσιμη πρεμιέρα. Το μεγάλο τεστ αντοχής λοιπόν θα είναι σήμερα. Ο Κυριάκος 56 θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κυριάκο, καλώς μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Όντως, σήμερα είναι το ουσιαστικό τεστ αντοχής για το Γενικό Σύστημα Υγείας, το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή από το Σάββατο. Σήμερα είναι η πρώτη εργάσιμη, όπως προανέφερες Μαρίνα. Συνεπώς, η επισκεψιμότητα στα νοσοκομεία, γιατρούς και φαρμακεία είναι λογικό να πολλαπλασιάζεται. Τα πρώτα 24 ώρα εφαρμογής του σχεδίου πραγματοποιήθηκαν περίπου 1.000 επισκέψεις σε γιατρούς, όπως προφορούμαστε, και εκτελέστηκαν από τα φαρμακεία περίπου 200 συνταγές. Κύλησαν όλα ομαλά μέχρι στιγμής, λένε και οι φαρμακοποιοί. Προέβη σε δηλώσεις στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων η πρόεδρος του Πανκύπρου Φαρμακευτικού Συλλόγου, κ. Έλενα Πιέρα, επισημένοντας ότι το πραγματικό τεστ αντοχής του ΓΕΣΥ θα γίνει σήμερα. Οι προσωπικοί γιατροί που έχουν εγγραφεί μέχρι στιγμής ξεπερνούν τους 360. Οι ειδικοί γιατροί που είναι το πρόβλημα ανέρχονται στους 220 και χρειάζεται να εγγραφούν κι άλλοι. Πάντως, ο Υπουργός πρόσφατα σε δηλώσεις του εξέφρασε αισιοδοξία ότι καθώς εφαρμόζονται το ΓΕΣΥ αυτοί, θα αυξάνονται και οι εγγραφές των ειδικών γιατρών. Για να το δούμε. Οι παιδίατροι έφτασαν τους 110, ενώ έχουν συμβηθεί με το σύστημα 440 φαρμακεία. Στα φάρμακα δεν υπάρχει οποιοδήποτε θέμα. Μέχρι χθες το απόγευμα είχαν εγγραφεί στο σύστημα πέραν των 520.000 πολιτών και οι εγγραφές συνεχίζονται. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κυριάκο 56. Για να δούμε ποια είναι η επίσημη εικόνα τώρα, θα συνομιλήσουμε με τον αναπληρωτή διευθυντή του οργανισμού.